400 φοιτητές θα υποδεχθεί φέτος το παράρτημα της ΑΣΠΕΤ στον Βόλο, περισσότερους δηλαδή από την περσινή χρονιά που ήταν 320. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τους αρμόδιους λόγω της μεγάλης ζήτησης που έχει το παράρτημα, καθώς είναι το πρώτο στους εισαγόμενους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα σε συνέντευξη τύπου, παρουσία του Σπυρίδωνα Πανέτσου, αντιπροέδρου της δικούσας επιτροπής της ΑΣΠΕΤ και του συντονιστή του παραρτήματος στον Βόλο, Σοκράτη Αβελίδη. Ειδικά φέτος είναι πάρα πολύ σημαντική η χρονιά για το παράρτημα της ΑΣΠΕΤ στο Βόλο, διότι πλέον είμαστε το πρώτο παράρτημα της ΑΣΠΕΤ σε εισαγόμενους φοιτητές. Συγκεκριμένα έχουμε 400 φοιτητές φέτος, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στο παράρτημα του Βόλου 400 φοιτητές, τη στιγμή που ακόμη και μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη ή η Πάτρα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν πολύ λιγότερες. Αυτό συμβαίνει διότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές το παράρτημα του Βόλου. Για τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά προκηρύχθηκαν 400 θέσεις στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στον Βόλο και 40 θέσεις στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Ο κ. Πανέτσος επεσήμανε τη σημασία της κατοχής ενός πτυχίου της σχολής ΑΣΠΕΤ, καθώς ανοίγει τον δρόμο για διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την φετινή χρονιά, δηλαδή για το ακαδημαϊκό έτος 24-25, έχουν προκηρυχθεί 400 θέσεις για το ΕΠΕΚ και 40 θέσεις για το ΠΕΣΥΠ. Η φοίτηση στο ΕΠΕΚ οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Οι κάτοχοι αυτού του πιστοποιητικού έχουν προτεραιότητα στους διορισμούς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, είτε ως αναπληρωτές. Πρακτικά, διορίζονται πρώτα οι κάτοχοι αυτού του πιστοποιητικού και μετά καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν αυτό το πιστοποιητικό. Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού του ΠΕΣΥΠ έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα του συμβούλου της ειδικότητάς του. Η επιλογή αυτών που θα φοιτήσουν στη σχολή και στο παράρτημα του Βόλου γίνεται με κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 29 Αυγούστου. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 29 Αυγούστου στις 12 ώρα το μεσημέρι. Η συμμετοχή της στην κλήρωση γίνεται με μια ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής. Μετά την κλήρωση, που όπως είπαμε γίνεται την 5η 29 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά με email. Το σημαντικό είναι ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 26 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα.